Στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση, προσαρμόζονται και τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Μπορεί να έχουν υποδεχθεί αρκετούς μαθητές που μέχρι σήμερα επέλεγαν τα ιδιαίτερα μαθήματα για την προετοιμασία τους, ωστόσο δεν είναι λίγοι και οι μαθητές που κόβουν τα φροντιστήρια στην πρώτη και δευτέρα λυκείου και περιορίζονται στα απαραίτητα λίγο πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι γονείς, ειδικά στις μικρότερες τάξεις, έχουν περιορίσει πάρα πολύ τα μαθήματα. Έχουν σταματήσει πολλά, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τάξεις, και όσο μπορούν να προσπαθούν να μειώσουν την δαπάνη τους αυτή, αλλά παρόλα αυτά όμως εμείς να το τονίσω ότι προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα με αυτά τα χαμηλά δίδακτα. Στο νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν περίπου 270 φροντιστήρια. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους γονείς, οι ιδιοκτήτες προχωρούν σε προσφορές αλλά και διευκολύνσεις, καθώς το οικογενειακό βαλάντιο είναι περιορισμένο. Είναι ορατή η δυσκολία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, δηλαδή να καταβάλουν τα δίδακτρα. Υπάρχει μια μικρή μείωση των μαθητών στην πρώτη και δευτέρα ηλικίου, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια αύξηση μαθητών στην τρίτη ηλικίου, διότι εγκαταλείπουν τα πολύ πιο ακριβά ιδιαίτερα και έρχονται στα φροντιστήρια. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο 32ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αναντήρητα, το φροντιστήριο είναι στη ζωή όλων μας και εμείς άλλωστε οι ίδιοι ως γονείς έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι το σχολείο εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία και στην σφυριλάτηση του χαρακτήρα του αυριανού Έλληνα πολίτη. Έξω από το κτίριο του Μεγάρου Μουσικής πραγματοποίησαν διαμαρτυρία εκπαιδευτικοί φροντιστήριων μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι κάνουν λόγο για εξευτελιστικά ημερομίσθια. Από τη στιγμή που καταργήθηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας, το χρόνο που μας πέρασε, στην συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων, οι συμβάσεις που υπάρχουν είναι ατομικές, με θα έλεγα εξευτελιστικά ορομίσθια, των 4, 5, 6 ευρώ, χωρίς επιδόματα πολλές φορές, με καθυστερήσεις δουλευμένα, με ένσημα υποτιμημένα.